Να ανοίξουμε μια συζήτηση με τη γνώριμη πλέον σε εμάς, την Ευγενία Αρβανίτη, στέλεχος του Πασόκ και ήταν υποψήφια βουλεύτρια, να συζητήσουμε λίγο την καθημερινότητα. Νομίζω ότι η κυρία Αρβανίτη, ως λευκαδίτισσα, με την τριβή που έχει περισσότερο με τον τόπο μας στο τελευταίο διάστημα, είναι και κοντά στα προβλήματα και τις παθογένειες, έτσι δεν είναι? Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα σχολιάσουμε όλα αυτά και με την ιδιότητα βεβαίως της καθηγήτρια να μιλήσουμε για τις πανελλήνιες. Θα είναι ωραία η συζήτηση. Μείνετε μαζί μας. Καλό απόγευμα, κυρία Αρβανίτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, πολύ καλά. Χαίρομαι που σας ακούω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας παρακολουθώ στα social, γιατί έχω την εντύπωση πως συχνά είστε πλέον στην Λευκάδα, στο χωριό Σωσίβρο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή βλέπω δραστηριότητα έντονη. Άρα αυτό που είπα λίγο πριν στο σχόλιο μου, ότι έχετε επίγνωση και των παθογενειών, ισχύει τώρα σε μεγαλύτερο βαθμό, έτσι δεν είναι? Εντάξει, ποτέ δεν έφυγα από τη γενέτειρα, αλλά οπωσδήποτε τώρα όλο και περισσότερο έχω λίγο περισσότερο χρόνο να έρχομαι στο χωριό, να πηγαίνω στο Σύβρο. Σωστά. Και να αναμειγνύομαι με τα προβλήματα και να τα βρίσκω συνέχεια μπροστά μου. Ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες που κατέβηκα λόγω των εκλογών, αντιμετώπισα ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό της καταστροφής των καλλιεργειών στον κάμπο της Βασιλικής, που πλήττει όλους τους αγρότες πολλών χωριών, και στον κάμπο της Βασιλικής, αλλά και πιο βόρεια, αλλά και στον Ιδρύ και σε πολλά χωριά της Λευκάδας. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι άμεσα και να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, που δεν τις έχουμε δει να δείχνουν αυτή τη σπουδή, πραγματικά να ενσκύψουν πάνω στο πρόβλημα και να δουν πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η μάστιγα, γιατί οι αγρότες μας είναι στα όρια πραγματικά των αντοχών τους, με τεράστια έξοδα και με κίνδυνο της προσωπικής τους ζωής και της ακαιρεότητάς τους. Μιλάτε για τα ανεπιτήρητα, ναι, παραγωγικά, δεν μιλάτε και για τους αγριόχειρους? Γιατί μιλάτε συγκεκριμένα? Εμείς δεν έχουμε, στη Νότια Λευκάδα δεν έχουμε ανεπιτήρητα παραγωγικά, δηλαδή τα βοηδοί που λέμε, που είναι πάρα πολύ στην Βόρεια Λευκάδα και ταλαιπωρούν εκεί για χρόνια τώρα τους κατοίκους. Εμείς έχουμε αγέλες αγριογούρουνων, τα οποία πολλαπλασιάζονται με ταχύτατους ρυθμούς. Το πρόβλημα έχει ενσκύψει τα τελευταία 3-4 χρόνια, το πολύ μιλάω τώρα. Ναι. Δεν υπήρχαν αγριογούρουνα στον κάμπο. Εγώ όσο χρόνια ζω. Πώς βρέθηκαν αυτά εκεί, τα άφησαν κάποιοι? Δεν ξέρω, τώρα εγώ δεν μπορώ να κάνω εικασίες, γι' αυτό υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, υπάρχει το δασαρχείο, υπάρχει η κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας, υπάρχουν τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτοί έχουν και τα μέσα και ξέρουν και τον τρόπο να δουν τι γίνεται και πώς μπορεί να περιοριστεί αυτή η μάστιγα. Τώρα, το ποιος τα άφησε, το πώς έγινε και εμφανίστηκαν, σίγουρα από μόνο τους δεν πέταξαν να φανούν στον κάμπο, δεν ξεφύτρωσαν. Εκεί πρέπει να το διερευνήσει η εισαγγελία μας και οι αρμόδιες αρχές. Δηλαδή, για να μην κάνουμε κι εμείς τους τους ειδικούς χωρίς λόγο. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα γενικότερα με τα ανεπιτήρητα, όχι μόνο στη Λευκάδα που είναι ιδιαίτερα οξυμένο. Γενικότερα υπάρχει ένα θέμα, αλλά δεν ήξερα ότι έχει επιδεινωθεί τόσο πολύ με τους αγριόχειρους στην Νότια Λευκάδα. Η αλήθεια είναι. Μάλιστα. Και είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο γιατί όταν είναι μικρές αγκιάς με μικρά γουρουνάκια, ζωάκια, οπωσδήποτε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, γιατί οι μητέρες τους όταν είναι γεννημένες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Δηλαδή έχουμε τραυματισμούς, κινδυνεύει κόσμος, τουρίστες που κυκλοφορούν στον κάμπο μέσα από τους ποδηλατόδρομους και κανονικά με τα αυτοκίνητα να προκληθούν ατυχήματα ή και δυστυχήματα. Δηλαδή για να μην τρινίξουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων, αλλά και για να σταματήσει η αιμορραγία στον κάμπο, γιατί μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ ζημιές κάθε φορά. Διότι όταν φωτίζει ένας αγρότης, την επόμενη τη νύχτα έχουν κατεβεί όλες αυτές οι αγέλες και οργώνουν στην κυριολεξία της καλλιέργειας, γιατί ψάχνουν να βρουν μικροοργανισμούς και τα λοιπά για να τραφούν. Και έτσι και τους έλκει το νερό, το πότισμα. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κάθε μέρα όποιος αγρότης, είναι σε απελπισία οι αγρότες. Πρέπει να κατεβεί κάποιος κάτω στον κάμπο να δει τι γίνεται. Είναι όλοι στα κάγκελα. Δηλαδή είδα ανθρώπους που εγώ έχω μεγαλώσει με αυτούς. Είναι τώρα μεγάλοι άνθρωποι και μοχθούν για τη γη. Και όταν λέμε για ανάπτυξη και για τουρισμό, εδώ χρειάζεται πρωτογενής τομέας. Δηλαδή δεν είναι γενικά πράγματα αυτά τα σχόλια που κάνουμε. Είναι ουσιώδη. Όταν θέλεις να έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα, το καλύτερο για τον τουρισμό σου, πρέπει να έχεις τα καλύτερα τοπικά προϊόντα να προσφέρεις. Τα καλύτερα τοπικά προϊόντα γίνονται στους κάμπους μας και στα βουνά μας και που μπορούμε, ας πούμε, να αντλήσουμε από την εκτινοτροφία ή από τις άλλες καλλιέργειες που κάνουμε. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και δεν πρέπει πλέον να οδηγήσουμε μια παραγωγική τάξη ανθρώπων στην απελπισία και στο μαρασμό, επειδή κοφεύουν οι υπηρεσίες. Αυτό είναι τρομερό.
Μάλιστα. Εγώ σας μιλάω τώρα γιατί και ο αδερφός μου είναι, αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, το ζω πολύ κοντά με στην οικογένειά μου, αλλά και μέσα στο χωριό μου, στα καφενεία που πηγαίνω, ας πούμε, και κουβεντιάζω με τους ανθρώπους. Λοιπόν, και να ήταν μόνο αυτά, ξέρετε πολύ καλά και τα παρακολουθείτε, ότι πλέον το νησί ως αποτέλεσμα και του υπερτουρισμού και την έλλειψη υποδομών αντιμετωπίζει προβλήματα. Νομίζω ότι θα γνωρίζετε και για τις απεντάξεις έργων και για τα εκατομμύρια τα οποία περιμέναμε. Θέλω όμως λίγο, κύριε Αρβανίτη, πριν πάμε σε αυτά, θέλω λίγο να πάμε στις ευρωεκλογές. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Μου ήρθε ένα μήνυμα τις προάλλες στο site ότι ενώ υπήρχε μια προσπάθεια συγκροτημένη της εκλογικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ τα πήγε πάρα πολύ καλά, ότι ουσιαστικά δεν ήταν έντονη η παρουσία των δύο υποψηφίων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές. Ήταν μια δική σας επιλογή να αποστασιοποιηθείτε ή δεν έτυχε να είστε στα κλιμάκια του κόμματος και γενικότερα στην προεκλογική περίοδο κοντά? Λοιπόν, παρόλο σε ό,τι με αφορά, παρόλο που θα ήθελα πολύ, δεν είμαστε αλακάρτ, δεν ανήκουμε στο χώρο όταν μας βολεύει. Σωστά. Είμαστε σταθερά στο χώρο και πάντα τον υποστηρίζουμε. Επειδή όμως έχουμε και αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, που πέρυσι λόγω και της καθόδου στις εκλογές τις είχαμε αφήσει πραγματικά στον αυτόματο πιλότο, έπρεπε λοιπόν να κοιτάξουμε, διότι είμαστε επαγγελματίες, έχουμε πανεπιστημιακός, έχουμε πάρα πολλές δουλειές. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που κάθομαι, εργάζομαι. Και πρέπει να τιμήσω το ρόλο που μου έχει αναθέσει η πολιτεία. Έχω 500 φοιτητές στο εξάμηνο και πάρα πολλά προγράμματα μεταπτυχιακά και άλλες υποχρεώσεις που τρέχουν. Λοιπόν, ωστόσο όμως, όπου μπόρεσα να είμαι και να βοηθήσω τον χώρο μου, σε όποια πόλη και αν βρισκόμουν, ή στην Πάτρα ήμουνα, ή στην Αθήνα, ή στην Λευκάδα, όσο μπόρεσα, συνέβαλα και εγώ. Δεν ήμουν στην πρώτη γραμμή αυτή τη φορά. Δεν είναι όμως, δεν είναι κάτι που είναι, ας πούμε, κάτι μελτό, θα έλεγα. Ωραία. Αν κάποιοι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή είμαστε λίγο. Εμείς οι χωριάτες είμαστε και λίγο έτσι κουτοπώνιδοι πολλές φορές. Mm. Αν κάποιοι θέλουν να προσάψουν το οτιδήποτε, θα πρέπει να μου το πούν κατά πρόσωπο. Ναι. Δεν μου αρέσουν εμένα, μου αρέσουν οι καθαρές κουβέντες και έχω καθαρή πορεία. Δεν με φοβίζει κάτι άλλο. Τώρα, το να πάμε και να λέμε «Α, και δεν ήρθα» και τα λοιπά, ας με κάλεσαν οι άνθρωποι ορισμένες φορές. Είπα «Δεν μπορώ να έρθω γιατί έχω άλλες υποχρεώσεις», αλλά νομίζω ότι είναι κατανοητό από τον κόσμο. Γιατί ωραία. Δεν μπορούμε να εξοδοθούμε και εμείς επαγγελματικά. Έχουμε υποχρεώσεις. Δεν το συζητώ, κύριε Αρβανίτη. Απλά το θέτω. Το θέτω γιατί ξέρετε, ήρθε σαν σχόλιο στην ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής που έβγαλε ένα δελτίο τύπου και μου ήρθε σαν σχόλιο ότι υπήρχε απουσία των εκπροσώπων και το σκέφτηκα να το ρωτήσω. Εγώ φαντάστηκα βεβαίως, γνώριζα τι θα με απαντούσατε, γιατί γνωρίζω πολύ καλά για την επαγγελματική σας διαδρομή. Απλά είναι καλό το οποίο το ξεκαθαρίζετε πάνω σε αυτό. Να μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό. Θέλω λίγο τη δική σας άποψη. Μπαίνει το κόμμα σε μία, δεν θα το έλεγα εσωστρέφεια, σε έναν προβληματισμό αναφορικά με το εκλογικό ποσοστό. Και υπάρχουν φωνές που αμφισβητούν πλέον την προεδρία του κ. Ανδρουλάκη. Τα παρατηρείτε, τα ακούτε. Ο κ. Ανδρουλάκης θέλει να πάτε στο συνέδριο του 25. Μπορείτε να μου δώσετε μία εκτίμηση δική σας? Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει πολύ καλά στην περιφέρεια, όμως τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι πολύ πίσω ακόμα. Έχετε μία εκτίμηση γι' αυτό? Πιστεύετε ότι κάπου ο πολιτικός σας λόγος δεν φτάνει εκεί που πρέπει? Αυτό φαίνεται από τις εκλογές, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου εκεί πραγματικά τα ποσοστά μας είναι πολύ μικρά, ενώ στην περιφέρεια πήγαμε πολύ καλά, όπως και στην Λευκάδα πήγαμε πολύ καλά. Πολύ και συγχαρητήρια σε όλους όσους που δούλεψαν. Και στο Ιόνιο. Και στο Ιόνιο, είστε δεύτερη δύναμη πλέον. Ορίστε. Και στο Ιόνιο, λέω, είστε δεύτερη δύναμη πλέον. Ακριβώς, ακριβώς. Και σε πολλούς άλλους νομούς είμαστε δεύτερη δύναμη και προτρέψαμε και σε δύο νομούς κάτω στην Κρήτη. Άρα λοιπόν γίνεται δουλειά. Γίνεται συστηματική αντιπολίτευση. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε, να το παραδεχτούμε για το ΠΑΣΟΚ. Ότι υπάρχει και ο αρχηγός και ο Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος. Εκφέρει έναν μεστό λόγο. Ένα μεστό λόγο. Δεν θα ακούσετε δηλαδή κάτι από τον πρόεδρό μας που θα είναι κάτι παράλογο ή οτιδήποτε. Κάνει πολύ σωστή, συστηματική και σοβαρή αντιπολίτευση. Τώρα όμως πρέπει να μας προβληματίσει και τον ίδιο τον πρόεδρο. Και εδώ θα πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική, γιατί όταν λέγαμε ότι θα πάμε δεύτερο κόμμα και το είχαμε θέσει σαν υψηλό στόχο και δεν πήγαμε, λοιπόν, πρέπει κάτι να λυθούν τα αίτια αυτής της, του αποτελέσματος και γιατί δεν έχει διείσδυση ο λόγος μας στο ευρύ κοινό, δηλαδή στο λαό μας. Και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου εκεί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη συστράτευση. Δεν περισσεύει κανείς,
Γι' αυτό και αυτές οι σπόντες ότι α, δεν ήρθαν να μας βοηθήσουν, μα αφήνουν παγερά διάφοροι. Εδώ χρειάζεται συστράτευση από όποιο μετερίζει μπορούμε να βοηθήσουμε. Εγώ δουλεύω, έχω τη δουλειά μου και προσφέρω εκεί σε συνέργεια με αυτά που πιστεύω ιδεολογικά. Όταν λοιπόν μιλάω στην παιδαγωγική για μείωση ανισοτήτων και βρίσκω νέα εργαλεία για να το κάνω αυτό το πράγμα παιδαγωγικά, το ίδιο προσβεύω και στην ζωή μου ως πολίτης. Λοιπόν, χρειάζεται συστράτευση. Το Πασόκ έχει τρομερό απόθεμα στελεχειακού δυναμικού. Όλο αυτό το δυναμικό πρέπει να βγει μπροστά. Ο πρόεδρος πρέπει να αναδείξει αυτό το δυναμικό με think tanks, μία συστράτευση, παντού με παρεμβάσεις. Με παρεμβάσεις μέσα στην κοινωνία για τα προβλήματα τα καθημερινά, είτε είναι η ακρίβεια, είτε είναι η παιδεία. Για παράδειγμα, βγήκε μια καμπάνια για την. Για το bullying, στην εθνική καμπάνια για, για τον εκφοβισμό και τη βία στα σχολεία κτλ. Που ήταν μόνο ποινές και μια πλατφόρμα καταγραφής. Αμέσως το ΠΑΣΟΚ έπρεπε και πρέπει, ακόμα υπάρχει χρόνος, πρέπει να δείξει το σωστό δρόμο προς την αντιμετώπιση αυτών των καρκινωμάτων μέσα στα σχολεία μας και μέσα στην εκπαίδευσή μας. Είναι ζητήματα που θα μας απασχολούν συνέχεια. Εγώ ασχολούμαι με αυτά τα θέματα. Έχω προτείνει. Τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, χρειάζεται προτάσεις από όλα τα στελέχη και δράσεις από όλα τα στελέχη που έχουν τεχνογνωσία σε συγκεκριμένα θέματα, που είναι φλέγοντα για την κοινωνία μας, να βγούμε μπροστά. Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται να στήσει μια δυνατή ταυτότητα σοσιαλδημοκρατική, μια ατζέντα κοινωνική, για να αισθανθεί ο πολίτης ότι είναι δίπλα. Γιατί μην ξεχνάτε, δεν θέλω να είμαι άδικη, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τα μίντια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με το μέρος. Μπορεί και να λέει ο πρόεδρος και τα στελέχη να λένε πάρα πολλά θετικά πράγματα, δεν ακούγονται αυτά. Παρακούμε το καθενές και στο Κασελάκι, το lifestyle του Κασελάκι, τις ειρωνίες και τα λοιπά των νεοδημοκρατών με την έπαρση που έχουν. Αυτό δεν είναι πολιτική. Ούτε κάνουμε εδώ πέρα καφενείο να λέμε σου την έφερε, μου την έφερες. Εδώ τα προβλήματα γιγαντώνονται, εδώ γιγαντώνεται η ακροδεξιά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα έχουμε δραματικές εξελίξεις και εμείς στηρίζουμε για το ποιος είναι καλύτερος και ποιος την έχει πει, ας πούμε, στον άλλον. Αυτές δεν είναι σοβαρές συμπεριφορές από την πολιτική. Γι' αυτό οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη. Είδατε τι αποχή είχαμε. 60%. Μα είναι πρωτάκουσα αυτό. Λοιπόν, όλα αυτά το ΠΑΣΟ πρέπει να το απασχολήσει, αλλά θέλει τη στράτευση όλων των στελεχών του. Να υπάρχει εκεί είναι το πρόβλημα όμως, κύριε Αρβανίτη, η συστράτευση. Ή, για παράδειγμα, γιατί κοιτάξτε να δείτε κακά τα ψέματα τώρα, αν δεν μπορεί να εμπνεύσει και ο εκάστοτε αρχηγός, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ να έχει αυξήσει τα ποσοστά του, αλλά περιγράφεται αυτό το οποίο λέτε για τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τώρα ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος ουσιαστικά προσπαθούσαμε να κατανοήσουμε τις θέσεις του, ερχόμενος και φέρνοντας τη δική του προσωπική σφραγίδα στον ΣΥΡΙΖΑ και ενώ δημοσκοπικά ήσταν δεύτερη, μείνατε τρίτη. Αυτό δεν είναι πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ? Είναι πρόβλημα και πρέπει να ξέρετε το εξής. Σας λέω, όταν έχεις μια υπεροπλία στα social media που παίζεται το παιχνίδι της επικοινωνίας, το ΠΑΣΟΚ εκεί φαίνεται ότι πρέπει να κάνει πολύ περισσότερη δουλειά. Όχι να γίνουμε και εμείς τύπου lifestyle, αλλά πρέπει να αξιοποιήσουμε πολλές επικοινωνιακές δεξιότητες και τις δυνατότητες που μας δίνουν τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας με εύγλωτο τρόπο και με απλό και κατανοητό στον κόσμο. Γι' αυτό ο πρόεδρος έχει και τα μέσα και το κόμμα μας να χαράξει μια καλή επικοινωνιακή πολιτική, όχι επικοινωνιακή φτηνή, αλλά επικοινωνιακή για να περάσει τα μηνύματα αυτά τα σοβαρά της αντιπολίτευσης που κάνουμε, τα σοβαρά ζητήματα που βάζουμε, να περάσουν στο λαό. Και να περάσουν και στα μεγάλα αστικά κέντρα, στις γειτονιές. Εδώ χρειάζεται να πάμε να ξανασυναντηθούμε με το λαό. Χρειάζεται να κάνουμε, όχι λαϊκές συνελεύσεις, θα το πω έτσι τώρα πολύ, αλλά να κάνουμε συζητήσεις πολλές, να έχουμε μεγαλύτερες δυνατές συνενέσεις. Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, τον πολίτη, το σύγχρονο. Διότι ο πολίτης ο σύγχρονος εκπαιδεύεται μέσα από τα μίντια. Και εκπαιδεύεται μέσα από τα μίντια σαν καταναλωτής, όχι σαν σκεπτόμενο άτομο. Οπότε άγεται και φέρεται. Είδατε, πήρε ο Γιώργος Αυτιάς 300.000 ψήφους. Από πού και ως πού. Και είναι πολύ εύκολο να πούμε από πού και ως πού πήρε αυτές τις ψήφους. Διότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο καθημερινά μπαίνει στις τηλεοράσεις και ας πούμε πόδι, γιατί εντός εισαγωγικών να το πω τώρα έτσι, τη σκέψη και με το ύφος του και με τον τύπο της πληροφορίας που χορηγεί. Γίναμε λοιπόν όλοι επαΐοντες στα αξιοδοτικά κτλ. Μόνο αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Πού είναι η ανάπτυξη?
Πού είναι η εκπαίδευση, η βαριά μας βιομηχανία να μας πάει μπροστά. Αυτά είναι θέματα, τα έχουμε πει και πέρυσι, θα τα λέμε συνέχεια. Αλλά εγώ πίνω και χείρα, δεν είμαι, ότι είναι Πασόκ και έχω κατεβεί και ας πούμε πιστεύω σε αυτό το χώρο, από τα μικρά μου χρόνια, την εποχή του Ανδρέου Παπανδρέου. Δεν σημαίνει ότι σαν επαγγελματίας δεν βλέπω και δεν προτείνω. Σαν επαγγελματίας προτείνω και αναπτυξιακό συνέδριο έχω προτείνει στις αρχές εδώ του τόπου μας, όπως κάνουν στην Πάτρα, στη Δυτική Ελλάδα, που έχει τρομερή επιτυχία και κατεβαίνει όλος ο κόσμος, όπως είναι το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Εμείς θέλουμε λοιπόν να έχουμε ορατότητα σαν περιοχή, σαν περιφέρεια Ιωνίων. Και η Λευκάδα πρέπει και αυτή να πάρει ένα μερίδιο στην ανάπτυξη. Όχι να έχουμε, όπως το έχω πει 10 φορές, θα το πω ακόμα μία, ένα βουλευτή που νομίζει ότι μπορεί να τα λύσει όλα. Δεν μπορεί να τα λύσει μόνο του. Δεν μπορεί. Θέλει συστράτευση. Ο ρόλος του είναι να χτίζει συνέργειες και συνενέσεις. Αυτός είναι ο ρόλος ενός πολιτικού, σύγχρονου πολιτικού. Αλλιώς πηγαίνουμε στα ρουσφέντια και στις παλιές πρακτικές που ξέρουμε, ορισμένοι ξέρουν καλά. Εμείς ευτυχώς όχι. Μάλιστα. Σημαντικά αυτά τα οποία λέτε. Θέλω λίγο να πάμε σε ένα θέμα που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, να βάλουμε μια ανατελεία στα πολιτικά, να πάμε λίγο στους πανελλαδικές, πανελλήνιες. Πείτε μας έτσι λίγο ως εκπαιδευτικός, αγωνία των γονιών για να αποκατασταθούν τα παιδιά, να βρουν μια θέση που θα συνδέεται με την οικονομία. Έχει αλλάξει ο τρόπος της κοσμοθεωρίας μας πλέον, μάλλον η κοσμοθεωρία μας σχετικά με την ανώτατη εκπαίδευση, κύριε Αρβανίτη. Δηλαδή το ζητούμενο πλέον είναι η μόρφωση ή η αποκατάσταση. Κοιτάξτε να δείτε, σε έναν κόσμο που τα επαγγέλματα, ένας άνθρωπος, ένας πολίτης, ο σύγχρονος πολίτης, τα παιδιά δηλαδή, η νεολαία που μπαίνει τώρα στις Πανελλήνιες και που θα γίνει το εργατικό δυναμικό της χώρας στο μέλλον, θα αλλάξει πολλές δουλειές στη ζωή του. Άρα λοιπόν χρειάζομαστε έναν μορφωμένο πολίτη με σοβαρές κριτικές δεξιότητες για να μπορεί να διαχειρίζεται την τρομερή πληροφορία που έχει μέσα από τα social media, μέσα από τις νέες τεχνολογίες κτλ. Η πληροφορία είναι πανταχού παρούσα και αλλάζει κάθε 5 χρόνια. Κάτι που ίσχυε πριν 5 χρόνια τώρα δεν ισχύει, πρέπει να τα αλλάξουμε. Άρα λοιπόν θέλουμε πολίτες που να έχουν και μαθητές, εκπαιδευόμενους, που να έχουν ισχυρές κοινωνικές δεξιότητες, αλλά και ικανότητες διαχείρισης της πληροφορίας για να αποφεύγουν και τα fake news που όλοι πέφτουν θύματα, έτσι. Αυτά λοιπόν το σχολείο μας ακόμα δεν τα προσφέρει. Θα περιμένουμε να δούμε το Υπουργείο τι κινήσεις θα κάνει. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια δυστοκία στη χώρα μας. Γιατί δίνουμε έμφαση στο περιεχόμενο, να καλύψουμε ύλη για να πάμε να δώσουμε πανελλήνιες στο τέλος της διαδρομής και όχι για να διαμορφώσουμε πολίτες με δεξιότητες και ικανότητες. Λοιπόν, αυτό παραμένει ένα πρόβλημα πολύ βαθύ στη χώρα μας. Εδώ θέλει μεταρρύθμιση. Για να συνδεθεί και να συνδεθεί η εκπαίδευσή μας με την κοινωνία και με την αγορά. Όχι μόνο με την αγορά, σωστά, και με την κοινωνία. Γιατί η αγορά δημιουργεί καταναλωτικές συνήθειες και απαιτήσεις και ανάγκες, διότι αυτός είναι ο νεοφιλελευθερισμός που λέμε, αυτός είναι ο καπιταλισμός που ζούμε. Όταν λέμε δηλαδή ότι τα κεντροδεξιά κόμματα ενισχύουν αυτή τη διαμέληση του κοινωνικού ιστού, διότι όταν ανάγουν τον πολίτη, τον θεωρούν μόνο από καταναλωτή και τον θέλουν για να καταναλώνει μόνο, ναι, και να κάνουν οι αγορές ό,τι θέλουν και να αυτορυθμίζονται, οι κοινωνίες χαλαρώνουν και σπάνει συνδετικοί δεσμοί που είχαν. Λοιπόν, αυτό έρχομαστε εμείς οι σοσιαλδημοκράτες και έτσι να το επικυρώσουμε. Και λέμε, δίνουμε έμφαση σε αυτό. Θέλουμε οι κοινωνίες να συμπορεύονται με την οικονομική ανάπτυξη, να μην μείνουν πίσω. Διότι αν μείνουν πίσω, μετά θα πάνε στα άκρα. Όπως βλέπετε τώρα την άνοδο, όπως είπαμε, των ακροδεξιών ή των ακραίων φωνών. Λοιπόν, αυτό είναι μια εξίσωση, διότι είναι συνέργεια. Δηλαδή, το ένα επηρεάζει το άλλο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τώρα, τα σχολεία μας λοιπόν, ναι, υπηρετούν το οικονομικό κατεστημένο και το κοινωνικό κατεστημένο κάθε χώρας. Λοιπόν, το δικό μας το σχολείο δυστυχώς υπηρετεί ακόμα ένα πελατειακό, ένα πελατοκεντρικό ας πούμε σύστημα, μια ισχνή ανάπτυξη. Δεν έχουμε μια σοβαρή, στιβαρή ανάπτυξη να μας. Παρόλο που βλέπετε, έχουμε ένα ποσοστό ανάπτυξης και επέρεται η κυβέρνηση ότι είναι πάνω από το μέσο όρο, ξέρω εγώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά τι είδους ανάπτυξη είναι αυτή? Με real estate που λέει το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να το πει πιο απλά. Όταν έχεις ανάπτυξη, επειδή επιτρέπεις την Golden Visa να έρχονται άνθρωποι μέσα και να αγοράζουν σπίτια, οικοδομήματα κτλ. Και περιουσιακά στοιχεία, φέρνεις φυσικά κάποιο είδους ανάπτυξη, αλλά αυτή η ανάπτυξη είναι στατική. Δεν σου γεννάει λεφτά. Θα σου γεννήσει καινούριο χρήμα ο καλός τουρισμός, η καλή γεωργική παραγωγή, η οποία θα είναι άρτια και θα πηγαίνει σε νέες αγορές, οι νέες τεχνολογίες που θα σου δημιουργήσουν πλούτο και οι ενεργειακές πολιτικές που θα σου δημιουργήσουν πλούτο.
αλλιώς. Ότι θα περιμένουν να λάβει την οικοδομή, εν έτσι στον 21ο αιώνα μόνο την οικοδομή και να έχει κανένας να αγοράσει κάνα οικόπεδο, κάνας ας πούμε Κινέζος ή κανένας Ισραηλινός για να ψελαστώσουμε. Δεν είναι αυτό μοντέλο ανάπτυξη. Θέλουμε παραγωγικό μοντέλο. Γι' αυτό φωνάζουμε και εμείς τώρα για να συνδεθούμε με τα βιογούρα που σας έλεγα στην αρχή. Να το βλέπουν οι παραγωγοί. Λέει, εγώ προσπαθώ με νύχια και με δόντια να μείνω στην πατρίδα μου, να δουλέψω. Μ' αρέσει η γη. Αλλά άστε με να ζήσω. Αυτό είναι πολύ βασικό. Λοιπόν, χρειάζεται παραγωγικό μοντέλο. Δυστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρόλο που ήθελε και ο ίδιος του να είναι κεντρός και να είχε όλες αυτές τις περγαμινές με Χάρβαρτ, με τέτοια πράγματα, δεν έδωσε όραμα σε αυτή τη χώρα. Όραμα. Παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης, μια εκπαίδευση που να υπηρετεί και την κοινωνία και την οικονομία. Και τα δύο όμως. Δεν μπορεί. Τώρα όλα τα υπόλοιπα τα θυμάστε ότι προσπαθεί με επικοινωνιακούς όρους να καλύψει αστοχίες. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό συνέχεια. Εδώ φρυνήσαμε τόσο κόσμο στα Τέμπη και δεν έχει κάθανο. Ναι. Είναι προβληματικό. Εντάξει, προφανώς τιμωρήθηκε στις ευρωεκλογές με το αποτέλεσμα αυτό. Ενώ υπήρχε μια φθορά στο ποσοστό της κυβέρνησης, δεν υφίσταται πλέον το 41%. Το παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα θα κάνει και κάποιες διορθωτικές κινήσεις, όπως έχει πει. Για να δούμε. Για να δούμε. Αλλά εγώ σας λέω ότι το πλαίσιο που κινείται ένα πώς το λένε, κέντρο δεξιό, ένα δεξιό και, μια Νέα Δημοκρατία που έχει και ισχυρή λαϊκή δεξιά μέσα, έτσι, μια βάση τέτοια. Συντηρητική δηλαδή. Και βλέπετε τη φοβικότητα που αντιμετωπίζει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έκανε αυτό το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, πολύ σωστά έπρεπε να το κάνει, παρόλο που φωνάζω και στα καφενεία ακούω τα εξαμάξει, ακόμα και τον το λέω κι εγώ. Ακούτε τα εξαμάξει, έτσι. Αλλά, αλλά έπρεπε όμως να γίνει με έναν τρόπο που να. Την αλλαγή δεν την παίρνει από πάνω προς τα κάτω. Αποφασίζω εγώ με ένα διάταγμα και θα γίνει αυτό. Ωραία, μπορεί να το κάνει. Αλλά για να αλλάξει την κοινωνία πρέπει να το συζητήσει, να έχει την ενέση, να γίνουν συζητήσει με του φορεί, να καταλάβει ο κόσμο τι είναι αυτό και γιατί πρέπει να γίνει. Δεν υπήρξε γι' αυτό, κυρία. Δεν υπήρξε γι' αυτό όμω. Δηλαδή, τι παραπάνω. Ήταν ένα πάγιο αίτημα. Εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, δεν μιλάμε για μια διαβούλευση. Ναι. Είδατε καμιά μεγάλη διαβούλευση να γίνεται, δεν έγινε. Το ίδιο με την παιδεία, με την τριτοβάθμια που έφερε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έβαλε το κάρο μπροστά από τα άλογο. Και του είπε και ο αρχηγός, το Δεβουλάκης, και το Πασόκ και άλλοι, ορίστε, θέλεις να φέρεις αυτή τη σοβαρή αλλαγή, ναι, και εμείς συμφωνούμε σαν Πασόκ. Αλλά κάνε πρώτα σταθματική αναθεώρηση. Δηλαδή, να επιδιώξει συζήτηση και εθνικό διάλογο για την παιδεία, ώστε να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Ετούτοι εδώ πάνε και τα κάνουν όλα εγκρυπτό. Όπως εγκρυπτό. Θυμάστε εκείνο το περιβόητο λεφτά υπάρχουν που βρίζουν όλοι ακόμα και σήμερα τον πρώην Πρωθυπουργό του Παπανδρέου. Του Πασόκ ήταν γι' αυτό. Mm. Λοιπόν, λεφτά βεβαίως και υπάρχουν. Το Ταμείο Ανάκαμψης αναλώνεται και ούτε ξέρουμε πώς. Ποιος έχει αποφασίσει μέσα σε κλειστά γραφεία. Έχετε δει εσείς κάποια διαβούλευση για το παραγωγικό μοντέλο που σας έλεγα και πόσα λεφτά θα πάνε στην ενέργεια, πόσα θα πάνε στην ψηφιακή διακυβέρνηση, να γίνει συζήτηση δημόσια. Γιατί έτσι αλλάζεις και ενημερώνεις τον πολίτη. Αν τα κάνεις όλα μόνο σου και εγκρυπτό. Και με απευθείας αναθέσεις, δεν φέρνεις, δεν έχεις αυτή τη μεταρρυθμιστική ισχύ που πρέπει να έχει. Αυτά τα λέμε γιατί μας πονάει η χώρα μας. Δεν είναι τώρα που θέλω να κάνω εγώ αντιπολίτευση στον κύριο Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός είναι ο ίδιος του, έχει την υπεροπλία, κάνει τις κινήσεις του, αλλά σαν πολίτη τον κρίνω. Μπορώ να τον κρίνω όμως. Σωστά. Και λέω ότι με στεναχωρεί και με θλίβει ότι δεν το πάει καλά το καράβι. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά θα μείνω σε αυτό το οποίο μου γράφουν και εδώ οι ακροατές ότι πόλος πίεσης αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση αναφορικά με τις κεντροαριστερές δυνάμεις δεν υπάρχει. Και θέλω λίγο και μια απάντηση, κυρία Αρβανίτη. Εγώ σας ακούω πάντα με εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί νομίζω ότι φαίνεται και η κουλτούρα που κουβαλάτε και από το εξωτερικό και από τον τρόπο που έχετε ζήσει κάποια άλλα πράγματα. Για ποιο λόγο οι πολίτες στρέφονται στην ακροδεξιά όταν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και όταν η καθημερινότητά μας στενάζει. Γιατί ο κόσμος, αν είχε χρήματα, δεν θα αντιδρούσε ίσως τόσο έντονα και για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, αν μπορούσε να διαχειριστεί την καθημερινότητά του. Όταν δεν μπορεί να διαχειριστεί, τότε υπάρχουν πολλά προβλήματα. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Κοιτάξτε, δείτε, όταν ο πολίτης αγανακτεί, πραγματικά αγανακτεί, εγώ τώρα δεν το δικαιολογώ τη στροφή στην ακροδεξιά, γιατί έχουμε καεί από τους φασίστες και τους ακροδεξιούς στην Ευρώπη και στη χώρα μας και στην Λευκάδα και στο χωριό μας και στην οικογένειά μου. Δηλαδή, αν ζούσε η γιαγιά μου και της έλεγα ότι θα ψηφίσω, ξέρω εγώ, καμιά Χρυσή Αυγή, κάτι τέτοιο, νομίζω ότι δεν θα έβγαινα έξω από την πόρτα. Διότι
ήταν χαροχαμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η γενιά, ζήσαν στο πετσί τους τη βαρβαρότητα του φασισμού. Και αυτοί οι άνθρωποι ακροδεξιοί είναι φασίστες. Δηλαδή, αν δεν συμφωνήσεις με αυτούς, δεν πας παραπέρα. Δεν έχεις δικαίωμα να διαφωνήσεις. Είναι μονολυθικά, είναι ολοκληρωτικές οι σκέψεις τους. Και φυσικά πολύ βίαιες και αντιδράσεις. Είναι φασίστες οι άνθρωποι. Τώρα, γιατί πηγαίνουν αυτοί πάρα πολύ καλά. Όταν λοιπόν απογοητεύεις τον κόσμο, τον εξαγριώνεις με τον τρόπο που κάνεις την πολιτική σου, με αυτό το πινκ-πονκ που σας είπα, που δεν λέει τίποτα, είναι καφενόβια συζήτηση. Ο ένας να την πει στον άλλον. Ναι. Με τα προβλήματα που δεν μπαίνουν στη σωστή τους βάση, να γίνει σοβαρός διάλογος και να πούνε ότι τι διλήμματα αντιμετωπίζει η χώρα μας. Η χώρα μας το 2070 θα έχει 7 εκατομμύρια κόσμο. Η Τουρκία θα έχει 100 εκατομμύρια κόσμο. Mm-hmm. Το δημογραφικό είναι τεράστιο πρόβλημα. Με άμα δώσει 5-6 επιδόματα, δεν λύνει το δημογραφικό. Ναι. Πρέπει αυτά, είναι πολύ σοβαρά. Λοιπόν, ένας άνθρωπος, μια οικογένεια που παλεύει όλη μέρα να ζήσει, να επιβιώσει με ένα μεροκάματο με ένα μισθό 700-800 ευρώ, με το ενίκιο να είναι 550 κατέβατα μαζί στις μεγάλες πόλεις. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα ανταπεξέλθει? Αισθάνεται τρομερά απομονωμένος και ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Εκείνη την ώρα ένας τέτοιος άνθρωπος που είναι απογοητευμένος, που είναι ρηγμένος, που βιώνει την ανισότητα στο πετσί του και τη φτώχεια, γιατί μην ξεχνάτε το 1 τρίτο των Ελλήνων είναι φτωχοποιημένο. Ναι. Είναι κοντά στα όρια της φτώχειας ή πάνω από τα όρια της φτώχειας. 1/3, 1/3 Έλληνες και παιδάκια. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος τότε θα πει, θα εκδικηθώ το σύστημα. Ή θα είναι πάρα πολύ, τα αυτιά του θα είναι πολύ πιο, μάλλον και η σκέψη του, και θα είναι πάρα πολύ πιο, θα πιστεί πάρα πολύ πιο εύκολα από έναν λαϊκιστή που θα του πει, άλλος φταίει, δεν φταίει κανένας, άλλος φταίει, αυτοί είναι οι ξένοι που έρχονται εδώ πέρα. Και μας κλέβουν τις δουλειές. Παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν τις χειρότερες, ας πούμε. Δηλαδή, μετά ο άλλος δεν σκέφτεται ορθολογικά. Μετά ο άλλος σκέφτεται, ο πολίτης ο οποίος είναι πιεσμένος, σκέφτεται με φοβικότητα και με άλλα συναισθήματα, κατώτερα συναισθήματα. Εκδικητικότητα ή οτιδήποτε. Σου λέει, αφού εγώ υποφέρω, δεν με νοιάζει να καεί το σύμπαν. Να καεί και εσύ. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη μετά. Καταλάβατε. Δηλαδή, είναι όλο αυτό που πυροδοτείται. Και αυτό υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Τα κόμματα και αυτοί που βγαίνουν είναι αρχηγοί. Αυτοί είναι παιδαγωγοί. Πρέπει να διαπαιδαγωγούν τον πολίτη με σωστό τρόπο και όχι με μικροκομματικά συμφέροντα. Αφού είσαι κύριε, έχεις 41%. Είχες. Είσαι παντοδύναμο. Λοιπόν, άντε να δούμε τον μεταρρυθμιστικό σου ίστρο. Δεν υπάρχει, κύριε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πώς θέλω να το πω. Εγώ το βλέπω και μέσα από τις δουλειές που κάνουμε με τα παιδιά, με τη νέα γενιά που είναι απογοητευμένα. Λοιπόν. Αυτά τα λέμε, αλλά πρέπει να δυναμώσουν οι φωνές. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει κεφάλι σε αυτό τον δημόσιο διάλογο. Ο πρόεδρος πρέπει να πάρει κεφάλι, ο πρόεδρος Ανδρουλάκης. Να μπει μπροστά και να συστρατέψει όλους τους υγιείς. Τα υγιείς στελέχη, όλα τα στελέχη μπορούν να δώσουν κάτι και να δώσει ρόλους μέσα στην κοινωνία. Να αρχίσουμε να συνομιλούμε με τον κόσμο και να παράγουμε κοινωνικά ρεύματα, κοινωνική συζήτηση, κοινωνική σκέψη. Και αυτή η κοινωνική σκέψη θα γίνει σιγά σιγά συναντήληψη. Θα σκεφτόμαστε περίπου και θα λέμε κάποια πράγματα να συμφωνήσουμε. Για να πάμε, είπαμε, το καράβι λίγο πιο καλά. Έτσι γίνεται. Δηλαδή θέλει όμως πολλή δουλειά μέσα στην κοινωνία. Έτσι, γι' αυτό λοιπόν σας επιστρέφω και τώρα, επιστρέφω και σε αυτούς που το γράψαν όλα αυτά τα θέματα. Εγώ δουλεύω μέσα στην κοινωνία. Μπορεί να μην είμαι σε κάποιο κλιμάκιο τώρα ή να μην ήμουνα, αλλά η δουλειά που κάνω μέσα στην κοινωνία δεν φαίνεται φυσικά. Δεν φαίνεται, γιατί η δουλειά του δασκάλου δεν φαίνεται, ξέρετε. Φαίνεται μετά από καμιά 22 χρόνια. Σωστά. Εγώ θα καμαρώνω για τους φοιτητές μου που με ξεπερνάνε, αλλά πρέπει να περιμένω πολύ καιρό. Ενώ ένας γιατρός ή ένας δικηγόρος θα κερδίσει την τύχη και έχει αποκτήσει τεράστια φήμη και λεφτά κτλ. Ο καημένος ο δάσκαλος ή ο γιατρός θα κάνει μια εγχείρηση και είναι τεράστιο το αποτέλεσμα. Έχετε δίκιο, κύριε. Και έχει και μια καλή απολαβή. Ο καημένος ο δάσκαλος πρέπει να περιμένει χρόνια, αγαπητέ μου. Κύριε Αρβανίτη, πάντα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση που κάνουμε μαζί. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να απολαύσετε τις καλοκαιρινές διακοπές και θα σας πετύχουμε κάπου το καλοκαιράκι στη Λευκάδα, ελπίζω. Δεν έχει διακοπές φέτος. Δεν έχει. Θα δουλέψουμε μέχρι το τέλη Ιουλίου και μετά θα πάμε στην Αυστραλία για να διδάξω στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης και να δω εκεί τον ελληνισμό. Γιατί και στον ελληνισμό στη Μελβούρνη τον αγαπάω πάρα πολύ, γιατί εγώ αισθάνομαι συμπάρικος. Έχω και σόι φυσικά και μεγάλη οικογένεια. Αλλά αγαπάω την Ελλάδα όπου και να είναι και προσπαθώ και για τα ελληνικά εκεί όταν πάω την ενίσχυση της γλώσσας μας παντού. Βλέπετε, ένα κλιμάκιο δεν μπορεί να με περιορίσει. Ο ρόλος που έχει να παίξει ο καθένας μας μέσα από το επάγγελμά του είναι πολυσχηδής. Λοιπόν, ας καταλάβουν αυτοί που λένε αυτές τις ανοησίες, να καταλάβουν
το ρόλο, τον κοινωνικό και το αποτύπωμα που έχει ο κάθε άνθρωπος και το κάθε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και τη διαδρομή του φυσικά. Και μετά να λένε αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Μάλιστα, κύριε Βαρνίτη, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ και να κρατάτε ψηλά τη σημαία της ενημέρωσης. Να είστε καλά. Προσπαθούμε. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.